Το ράλι τιμό στην Κύπρο και διεθνώς έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των καταναλωτών με το κοκτέιλ των αυξήσεων να περιλαμβάνει αγαθά πρώτης ανάγκης, ενέργεια, υπηρεσίες και μεταφορικά. Θα πρέπει να τα περιορίσουμε, αλλά εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να παραμείνουν οι τιμές όπως έχουν. Ή όπως είχαν μάλλον. Ο Οκτώβριος φαίνεται να είναι ο πρώτος από τους δυσκολότερους μήνες που θα ακολουθήσουν, με την πιο αισθητή μέχρι στιγμής αύξηση να παρουσιάζεται στο κόστος της βενζίνης. Ήδη είναι περιορισμένα τα ψώνια. Η τιμή της βενζίνης νομίζω βγήκε λίγο πάνω. Τώρα στο σούπερ μάρκετ ακόμα είδαμε κάποια αισθητή αύξηση. Να δείξει σύντομα. Σίγουρα το μέσο πολίτη θα τον επηρεάσει και πάρα πολύ. Οι πολίτες εξέφραζαν την ανησυχία τους ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα αγαθά πρώτης ανάγκης και ελπίζουν σε μια εξισορρόπηση τιμών και μισθών. Σίγουρα θα το επηρεάσει, αλλά μόνο. Αν έχουμε και αύξηση στους μισθούς, μπορεί να μην το επηρεάσει. Μακάρι να το δουν ή να μείνουν τουλάχιστον όπως είναι οι τιμές ή να αυξηθούν οι μισθοί. Πιστεύω ότι θα επηρεάσει όλους οικονομικά. Απλά δεν καταλαβαίνω συνέχεια γίνονται αυξήσεις. Ενώ η μισθή σε συνεργασία μας γίνεται το αντίθετο ή μένουν στάσιμοι. Όλους θα επηρεάσει, όλα τα σπιτικά πιστεύω. Πολλοί από τους πολίτες ζητούν την άμεση παρέμβαση του Προέδρου Αναστασιάδη προκειμένου, όπως αναφέρουν, να μην γονατίσουν οικονομικά.